Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Γρήγορα γρήγορα και για να κλείνει αυτό το θέμα και εφόσον δεν έλαβα καμία απάντηση και νομίζω ότι όποιος ήθελε να καταλάβει κατάλαβε και όποιος δεν ήθελε να καταλάβει πάλι δεν κατάλαβε και επειδή δεν έχω διάθεση να διαβάζω άλλα προσβλητικά σχόλια είναι με λέτε τρόλς και επειδή έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα βίντεο να κάνω όπως πολύ σωστά είπαν μερικές κοπέλες και ευχαριστώ που με επανέφεραν τη λογική, γιατί είναι πολύ εύκολο όταν μπλέκεις μέσα σε ένα καυγά να προσπαθείς να βγεις από πάνω, να προσπαθείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και καταλήγεις να χαραμίζεις τον πολύ πολύτιμο χρόνο σου με άτομα και καταστάσεις οι οποίες είναι χαζές. Λοιπόν, θα απαντήσω στις ερωτήσεις χωρίς να έχω κάνει ιδιαίτερη έρευνα, με τη λίγη έρευνα που έχω. Αυτό πρέπει να το δείτε. Ο Κάφκας αφού μας κατούρισε, βγαίνει έτσι. Ωραία η ζωή μου, ε. Θα το σκουπίσω μόλι. Βρωμάει τώρα. Φύγε βρε βρωμιάρι. Θα το σκουπίσω μόλις, θα απαντήσω στις ερωτήσεις και γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτή τη στιγμή βρωμάει το τουρλί εδώ μέσα, θα τις απαντήσω και γρήγορα. Προκαλεί ακμή η βαζελίνη. Όχι, η βαζελίνη δεν προκαλεί ακμή. Παλιά η βαζελίνη όντας παράγωγο χημικό του πετρελαίου, επειδή δεν ήταν refined, δεν ήταν δηλαδή κατεργασμένη, μπορεί να είχε μέσα διάφορα πρόσθετα, τα οποία να προκαλούσαν ακμή. Η βαζελίνη που πωλείται στα καταστήματα, χόντος, φαρμακεία και γενικά η βαζελίνη που είναι για το δέρμα, είναι ειδικά ελεγμένη, έχει περάσει κάποια τεστ και είναι καθαρή. Δεν προκαλεί ακμή και δεν προκαλεί τριχοφυΐα. Είναι από τα λίγα πράγματα που προκαλούν πολύ ενυδάτωση στο δέρμα και δεν έχουν σχεδόν καμία παρενέργεια και χρησιμοποιείται χρόνια ολόκληρη. Υπάρχουν χίλιες δυο χρήσεις για τη βαζελίνη. Θα κάνω ένα βιντεάκι και θα σας πω. Πάντως, μπορείτε να χρησιμοποιείτε άφοβα βαζελίνη. Δεν δημιουργεί ούτε τριχοφία ούτε ακμή. Τα make-up που είναι oil free αποτελούνται μόνο από νερό. Όχι, δεν αποτελούνται μόνο από νερό. Τα make-up που είναι oil free έχουν διάφορες χημικές συνθέσεις, διάφορα χημικά συστατικά, τα οποία έχουν τις ίδιες ιδιότητες με το λάδι, δηλαδή έχουν αυξημένη επικνότητα, έχουν λία, δηλαδή απορροφούνται από το δέρμα και έχουν, είναι ίσως εστέρες από λάδια, είναι ίσως λάδια τα οποία είναι χημικής παραγωγής και χημικής προελεύσεως, οπότε δεν θεωρούνται ακριβώς λάδι, στην έννοια όπως λέμε εμείς το ελαιόλαδο, αλλά παρόλα αυτά έχουν τις χημικές ιδιότητες που χρειάζεται για να αναμειχθεί το χρώμα, το pigment από το make-up, να σταθεί επάνω στο πρόσωπο και να μην εξατμιστεί στον αέρα. Είναι δηλαδή, έχουν διάφορες ουσίες σταθεροποιητές και πολλά preservatives. Γι' αυτό τα oil-free make-up, παρόλο που δεν έχουν λάδι, αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια προβληματική επιδερμίδα δεν θα δημιουργήσουν άλλου είδους προβλήματα. Γιατί οτιδήποτε βάζουμε σε μια προβληματική επιδερμίδα αντιδρά με τις ανοιχτές πληγές, με μια φλεγμονή, με οτιδήποτε υπάρχει επάνω στο δέρμα. Γι' αυτό, γενικά, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο δέρμα μας, καλό είναι να αποφεύγουμε. Δηλαδή, ανοιχτές πληγές, ουλές, δηλαδή, ας πούμε, αν έχετε τρία ράματα εδώ πέρα, όσο καλό και αν είναι το make-up, δεν μπορείτε πάνω στο φρέσκο το ράμα να βάλετε make-up. Νομίζω αυτό είναι εννοείται. Όπως επίσης, αν έχετε μία ακμή με πάρα πολύ βαθιά και μεγάλα σπυράκια και πληγές που τρέχουν αίμα, εννοείται ότι το make-up, όσο καλό και αν είναι και όσο μη κομμωδογενικό και φαγησογόνο όρο, όπως λέγεται, δεν είναι καλό να το βάζετε και είναι καλό να θεραπευτείτε πρώτα. Τώρα, σε ένα υγιές δέρμα, καλό είναι αν έχετε λιπαρό δέρμα, καλό είναι να χρησιμοποιείτε oil free. Αλλά τώρα μεταξύ μας καλύτερα είναι να χρησιμοποιείτε primer. Πώς λειτουργούν οι αντιγυραντικές κρέμες? Οι αντιγυραντικές κρέμες δεν έχουν καμία σχέση με την αντιγύρανση. Δηλαδή, δεν μπορεί καμία κρέμα να κάνει τις ρητίδες σας μικρότερες. Το μόνο που μπορεί να κάνει μια αντιγυραντική κρέμα είναι να κάνει τις ρητίδες σας να φαίνονται μικρότερες όσο καιρό αυτή η κρέμα είναι πάνω στα μούτρα σας. Να κάνουν το πρόσωπό σας πιο ελαστικό και να δώσουν την αίσθηση ότι γέμισε το πρόσωπο με διάφορες σιλικόνες που έχουν μέσα και κάνουν την επιδερμίδα πιο λία και όσον αφορά το φως που αντανακλάται και όσον αφορά την αίσθηση. Οι μόνες κρέμες που πραγματικά έχουν χρήση και αξία είναι οι κρέμες που περιέχουν τα α ή β υδροξέα,
τα οποία είναι οξέα, είτε οξέα φρούτων, τα οποία σαν οξέα αυτό που κάνουν, είτε το σαλικυλικό οξύ, τα οποία τα οξέα αυτό που κάνουν, είναι ότι καίνε την εξωτερική στιβάδα της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα το δέρμα αναγκάζεται να αναπαράγει καινούριο δέρμα, και εφόσον αυτό το δέρμα που βγαίνει είναι φρέσκο και είναι ενυδατωμένο, είναι χωρίς ρητίδες, δηλαδή είναι πιο νεανικό. Εκεί βασικά στηρίζεται και όλη η επιστήμη με τα χημικά peeling, με τα laser. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνουμε, και με τα μούτρα μας, σιγά σιγά, σταδιακά, για να βγει από κάτω καινούριο δέρμα, και το δέρμα το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο, από τις καιρικές συνθήκες, από μια ξηρασία, από έναν δυσχρωματισμό, από οτιδήποτε, φεύγει και βγαίνει καινούριο δέρμα στην επιφάνεια. Όσο πιο νέα είστε, δηλαδή εάν είστε γύρω στα 20 με 30, το δέρμα σας αναπαράγεται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχει το κολαγόνο και τα βλαστοκύτταρα μέσα στην δερμίδα, στην εσωτερική στιβάδα της επιδερμίδας δηλαδή, τα οποία δημιουργούν καινούριο δέρμα. Καθώς γερνάμε, αυτά τα βλαστοκύτταρα και το κολαγόνο χάνονται σιγά σιγά, δεν υπάρχουν τόσο στο δέρμα μας, γιατί πεθαίνουν και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, και γι' αυτό το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του, τη σφριγγλότητά του, κρεμάει, ρητιδιάζει και δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν μετά οι χειρουργικές μέθοδοι, οι οποίες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές, όμως είναι και επίπονες, έχουν και κόστος και μπορεί να γίνεται σαν καρναβάλι. Κοινώς δεν είναι καμία αντιγεννητική κρέμα θαυματουργή. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βάζετε μια καλή ενυδατική κρέμα, μια καλή αντιλιακή κρέμα, και από εκεί και πέρα, δηλαδή ας πούμε το αποτέλεσμα που θα σας κάνει το Botox, δεν θα σας το κάνει καμία αντιγεννητική κρέμα, και να χρησιμοποιείτε μια κρέμα μετά τα 25 με α ή β υδροξέα, θελικυλικό οξύ ή οξέα φρούτων, η οποία θα βοηθάει στην ανάπλαση του δέρματος. Και προσοχή, όπως επίσης το ίδιο κάνουν και οι φαρμακευτικές κρέμες που έχουν α-τρετινοίνη, που είναι παράγοντες βιταμίνης α, που επίσης και αυτό προκαλεί ανάπλαση του δέρματος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όταν όμως χρησιμοποιούμε τέτοιες κρέμες, κάνουμε το πρόσωπό μας ιδιαίτερα ευαίσθητο σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, γιατί απλούστατα είναι σαν να είμαστε καμένοι. Δηλαδή, ουσιαστικά εμείς οι ίδιοι έχουμε προκαλέσει μια καταστροφή στην προστασία του δέρματος, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Λοιπόν, 4. Τι διαφορετικό έχουν οι κρέμες ματιών από τις κρέμες ημέρας? Οι κρέμες ματιών από τις κρέμες ημέρας έχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στις κρέμες ματιών μπορούν να βάλουν διάφορα συστατικά τα οποία δεν μπορούν να τα βάλουν πάνω στο πρόσωπο, γιατί απλούστατα το πρόσωπο έχει σμιγματογόνους αντένες, ενώ εδώ τα μάτια δεν έχουν. Γι' αυτό και ποτέ καμία δεν έβγαλε σπυράκι εδώ μέσα. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ διαφορετική η επιδερμίδα από ό,τι είναι εδώ. Εδώ πέρα βγάζουμε υδρότα, εδώ δεν βγάζουμε. Υδρότα μπορούμε να βγάζουμε, σμίγματα βγάζουμε, λιπαρότητα βγάζουμε, αλλά δεν βγάζουμε το σμίγμα. Εδώ δηλαδή δεν βγάζουμε σπυράκια, οπότε μπορούμε να βάλουμε συστατικά τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε εδώ. Και επίσης η άλλη διαφορά είναι ότι εδώ οι κρέμες που μπαίνουν εδώ πρέπει να είναι οφθαλμολογικά ελεγμένες. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θα πρέπει να μην ερεθίσουν το μάτι. Θα πρέπει, αν κατά λάθος μπει η κρέμα μέσα στο μάτι σας, να μην σας τσούζει. Βέβαια αυτό δεν το ισχύει για όλες τις κρέμες, γιατί πάρα πολλές κρέμες έχουν συστατικά τα οποία ερεθίζουν το μάτι όταν σας τσούζει. Όταν τα βάζετε μέσα και τσούζουν, γιατί είναι λογικό μια κρέμα που έχει βιταμίνη α, όπως είπα, ρετινοειδή δηλαδή, και προκαλεί απολέπιση της εξωτερικής στιβάδας, αν πει μέσα στο μάτι σας, θα σας γαμίσει τα υπουργεία. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε πάρα πολύ τι βάζουμε στα μάτια μας. Μπορείτε να βάλετε αμυγδαλέλαιο, εκτός και αν είστε αλλεργικοί στο αμυγδαλέλαιο, ή εκτός και αν δημιουργεί κάποιο είδος σακούλα, γιατί εδώ η περιοχή είναι πολύ ευαίσθητη. Γι' αυτό το λόγο κιόλας φαίνονται και φλέβες μου από κάτω εμένα. Γιατί εδώ το δέρμα είναι πιο λεπτό. Εδώ έχει πιο πολύ δέρμα. Τα μάτια εδώ, όπως και στα χείλια, αυτό το κόκκινο χρώμα από τα χείλια είναι το χρώμα από το αίμα σας. Δηλαδή οι φλέβες που υπάρχουν εδώ κάτω και κυκλοφορούν αίμα. Γι' αυτό όταν τα δαγκώνετε, έχετε περισσότερο αίμα και κοκκινίζουν. Γι' αυτό και όταν βάζετε κάποιο τεκαίνι, ερεθίζεται και κοκκινίζει. Γενικά, αυτό εδώ και αυτό εδώ είναι από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου. Χρειάζεται ιδιαίτερη αντιλιακή προστασία, γιατί τώρα με τις ακτίνες του ηλίου ερεθίζεται πάρα πολύ. Χρειάζεται πάρα να μην τα τυπάτε και τα κάνετε και τα ράνετε. Και γενικά, αν κάνετε ρητίδες στα μάτια λόγω έκφρασης, καλό να βάζετε μια ενυδατική κρέμα για να μην είναι ξηράζω τα μάτια σας. Αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρέμες ματιών που να βοηθάνε στις σακούλες για τα μάτια. Δεν υπάρχουν, εκτός από τον πάγο που βάζουμε και συσφίγγονται αυτά τα αγγεία, και οι σακούλες κάπως ελαττώνονται, γιατί εδώ καμιά φορά τα αγγεία χάνουν λίγο αίμα
και επειδή χάνουν αίμα, δημιουργούν αυτές τις σακούλες και τις μαυρίλες. Αλλά αν έχετε μαυρίλα, δηλαδή από pigment, από μελανίνη, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να την αφαιρέσει. Όλα είναι μπουρδες. Και οι ρυθίδες εδώ στα μάτια, σας είπα μόνο τι λειτουργεί. Δεν μπορεί να βάλουμε τίποτα άλλο. Τώρα, πέντε και τελειώνουμε. Όταν ένα προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο, τι εννοούμε? Υπάρχουν διάφορες εταιρείες κανονικά που οι οποίες κάνουν έρευνα πάνω στα προϊόντα. Δηλαδή, εγώ είμαι η εταιρεία Autan, εντάξει, και έχω αυτό το προϊόν και θέλω να το βγάλω στην αγορά. Παίρνω τηλέφωνο την εταιρεία, για παράδειγμα, την εταιρεία, ας πούμε, ότι είναι η εταιρεία... Λίγο απ' όλα, παίρνω τηλέφωνο την εταιρεία Λίγο απ' όλα και λέω, Λίγο απ' όλα, γεια σου, θέλω να πουλήσω αυτό το προϊόν για ανθρώπους σε δέρμα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου κάνεις ένα τεστ. Και θα πει η εταιρεία Λίγο απ' όλα, βεβαιότατα θα σου κάνω. Λοιπόν, θα πάρει το Autan, θα το εφαρμόσει πάνω στο χέρι 20 εθελοντών για ένα διάστημα ημερών που εγώ θα το ορίσω και, και θα γράψουμε τα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν είναι το δερματολογικά ελεγμένο. Τώρα, μπορεί 20 άτομα, τα 19, να βγάλουν εξάνθημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κρέμα αυτή δεν είναι δερματολογικά ελεγμένη. Είναι δερματολογικά ελεγμένη. Το ότι μπορεί αυτά τα 20 άτομα να μην έχουν αλλεργίες σε ένα συγκεκριμένο συστατικό που έχει εδώ η κρέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κρέμα δεν είναι δερματολογικά ελεγμένη. Είναι δερματολογικά ελεγμένη. Αυτό που δεν σας δίνει καμία εταιρεία να διαβάσετε είναι η έρευνα που έχει γίνει και υποστηρίζει αυτά που γράφει στο marketing και πάνω στο κουτί. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ποτέ δεν γνωρίζετε τι ακριβώς έρευνα έχει γίνει, με πόσα άτομα, από ποια εταιρεία, πόσο αντικειμενική είναι αυτή η έρευνα, αν αυτή η έρευνα καλύπτει όλα όσα λέει, εάν αυτή η έρευνα είναι πραγματικά ουσιαστική, καλό θα ήταν να μην εμπιστεύεστε τίποτα από όσα διαβάζετε και από όσα σας λέει ο καθένας και να εμπιστεύεστε μόνο την προσωπική σας κρίση διαβάζοντας τα συστατικά κάθε κρέμα, γιατί είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να τα αναγράψουν πάνω στη συσκευασία. Δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να κάνουν τίποτα άλλο. Δεν είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίξουν τίποτα από όσα λένε. Παραδείγματος χάρη, εάν πάρετε μία κρέμα, εάν πάρετε μία μάσκαρα, ας πάρουμε για παράδειγμα αυτήν εδώ τη μάσκαρα, την Bourjois, η οποία είναι και πάρα πολύ καλή μάσκαρα. Γράφει μάσκαρα Intensité Maximum, Volume Clubbing Mascara, Ultra Black, Dramatic Look, Regard Intense, Extreme Volume, Ultra Resistance. Λοιπόν, λέει, testé et adoré par les clubbers. Είναι 10 formules au vinyl enrichi en pigments minéraux noir intense, brosse double réservoir ultra volumatrice, double-sided volumizing brush with product reservoirs, vinyl formula enriched with intense black mineral pigments tested and loved by clubbers. Ultra black. Αυτή δηλαδή η μάσκαρα λέει ότι κάνει περισσότερο όγκο στις βλεφαρίδες. Πουθενά δεν λέει ξεκάθαρα ότι αυτή η μάσκαρα δίνει όγκο στις βλεφαρίδες. Είναι όλα μία γενικολογία που σας δίνουν αυτή την εντύπωση. Συμφωνώ ότι δεν χρειάζεται να το ψηρίζουμε ιδιαίτερα. Όταν μια μάσκαρα λέει ότι δίνει όγκο, προφανώς και δίνει όγκο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα όσα λένε όλα τα καλλιτικά επάνω ανταποκρίνονται στη στιγμή πραγματικότητα. Χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες είναι γενικές, χρησιμοποιούν εκφράσεις με τις οποίες μπορούν να παραπλανήσουν τον κόσμο και χρησιμοποιούν πάρα πολλά πράγματα για να σας κάνουν να αγοράσετε προϊόντα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν καμία μα καμία διαφορά με παλιά προϊόντα τα οποία τα είχαν πριν από 10 χρόνια στην σειρά τους, αλλάζουν ένα συστατικό στη φόρμουλα, αλλάζουν όλο το πακέτο, γράφουν πάνω δερματολογικά ελεγμένο, το δίνουν σε μια εταιρεία, τους κάνει μια έρευνα για λανδί, της οποία τα αποτελέσματα δεν είναι υποχρεωμένοι να δείξουν πουθενά και εσείς, ο άμυρος καταναλωτής, πέφτεται θύμα αυτού του μάρκετινγκ. Γι' αυτό και εγώ, γι' αυτόν τον λόγο ξεκίνησα να κάνω βιντεάκια και ξεκίνησα να ψάχνω τα συστατικά ένα-ένα και ξεκίνησα να κάνω έρευνα στο ίντερνετ. Γιατί ήθελα να μιλήσω την αλήθεια, να δω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Και γι' αυτό το θέμα με τις αισθητικούς και τις μακιγιές
δεν ξεκίνησε από μία μέρα που είχα νεύρα, γιατί περίμενα περίοδο και μου την έσπαγαν όλα. Και έκανα ένα βιντεάκι που μου την έσπαγε ακόμα και η ορολογία του μακιγιάζ. Που κανονικά δεν τη πάει σε κανέναν άνθρωπο. Γιατί στην τελική ο καθένας κάνει τη δουλειά του και την κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Και αν δεν θες να ακούσεις χρυσομπλέ και ροσμό, κλείσε την τηλεόραση. Μην βλέπεις βιντεάκια στο YouTube, βάψου όπως θες εσύ. Στην τελική Ελλήνα, κανένας δεν σε υποχρεώσε να τους ακούς. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, βγάζουν τα λεφτά τους, υπάρχουν οι καλλιτέχνες, υπάρχουν οι μπουρδολόγοι. Όπως είπαν και άλλες κοπέλες στο Χόντος, αν θέλεις, πάνε πέστε στα αρχίδια μου. Δεν θέλω να πάρω τίποτα, μην με πρίζεις. Είμαι πελάτης και η πελάτης έχει πάντα δίκιο. Και δεν είσαι ειδική. Και κόλλησε έτσι στον τοίχο με τη γνώση σου. Πολύ σωστά μιλήσαν οι κοπέλες. Εγώ εκείνο το βίντεο το έκανα πάνω στα νεύρα μου, είχα νεύρα, γιατί περίμενα περίοδο και είχα και καθυστέρηση, όχι ακριβώς καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα θέμα περίεργο και έκανα ένα βιντεάκι έτσι όπως κάνω πάντα, πάντα με χιούμορ. Και ήρθαν οι αισθητικοί και μου είπανε ότι ξέρεις κάτι, εμείς έχουμε γνώσεις. Κάνω μετά ένα βιντεάκι για να δω αν όντως έχουν γνώσεις, γιατί ρε παιδιά, νομίζω ότι το έκανα για να βγω από πάνω. Αν θέλω να βγω από πάνω, μπορώ να βγω από πάνω πολύ εύκολα. Στην τελική έχω κάνει βιντεάκια και εσείς, αυτοί που με σχολίαζαν, δεν κάνουνε. Είμαι ήδη από πάνω, γιατί κάνω κάτι παραπάνω από αυτούς. Έχω βοηθήσει πόσα άτομα. Αλλά δεν ήταν και το θέμα. Το θέμα ήταν για να καταλάβουν και οι ίδιοι και πολλά κορίτσια που βλέπουν και θέλουν να γίνουν αισθητικοί. Τι συνεπάγεται το να γίνεις αισθητικός. Δεν είναι αυτό που είπα, πυρηνική επιστήμη. Είναι κάτι που πραγματικά δεν χρειάζεται να βγάζει 19 στο σχολείο για να γίνεις αισθητικός. Γιατί τα μαθήματα δεν έχουν το βάθος, το επιστημονικό και δεν έχουν το εύρος το επιστημονικό που έχει η ιατρική, ακόμα και η φαρμακευτική αν θέλετε. Κάθεται σε καθαρά πιο επιφανειακό επίπεδο. Δεν είναι κακό. Αυτό χρειάζεται για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά να ξέρει ο καθένας σε τι μέρος είναι η δουλειά του και να την κάνει όσο πιο σωστά γίνεται. Και να σας πω και το εξής, δεν γίνεται κατά τη γνώμη μου να είσαι αισθητικός, να κυνηγάς το επάγγελμά σου, να σε ενδιαφέρει το επάγγελμά σου, να θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και να μην ξέρεις τις απαντήσεις σε αυτές τις 5 ερωτήσεις. Δηλαδή, εάν εγώ έρθω σαν πελάτησα και σε ρωτήσω γιατί μου τελείωσε η κρέμα μάτια, τι πειράζει να βάλω στην κρέμα που μου προτείνει στα μάτια, δεν θα ξέρεις να μου απαντήσεις. Θα μου πεις αυτό που γράφει πάνω το κουτί ή αυτό που σου είπε ο υπάλληλος marketing της κάθε εταιρείας. Αυτονόμη δουλειά είναι να πουλήσουν και είναι λογικό να πούνε τα πάντα. Εσύ δεν πρέπει σαν επαγγελματίας να έχεις τις γνώσεις για να μπορείς να με αποτρέψεις σε μένα να κάνω μια πατάτα ή να με βοηθήσει. Αυτό θέλω να πω. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά. Και αν βλέπετε τόσο ότι έχω εμπάθεια στο θέμα, ναι, έχω εμπάθεια. Γιατί έχω βαρεθεί να μας πλασάρουν οι εταιρείες τα οτιδήποτε ως θαυματουργά προϊόντα, ως προϊόντα ελεγμένα, ως φυσικά προϊόντα και εμείς να πέφτουμε κορόιδα αυτού του μάρκετινγκ. Και αν δεν είναι οι αισθητικοί γνώστες, πραγματικά γνώστες όμως του αντικειμένου τους, αν δεν είναι γνώστες σε βαθύ επίπεδο, πώς θα μας βοηθήσουν. Εγώ ρωτάω. Γι' αυτό και μπήκα στη διαδικασία να κάνω αυτά τα βίντεο. Έκαθα και έψαξα τότε για το ντεμακιγιάζ των ματιών της Αβέν για την τριαθανολαμίνη. Ούτε και εγώ ήξερα για την τριαθανολαμίνη. Δεν την έκανα στο πανεπιστήμιο, ούτε και οι γιατροί την κάνουν στο πανεπιστήμιο. Αν ήμουν όμως αισθητικός και είχα τη δική μου προσωπική πελατεία, θα ήθελα να γνωρίζω τι είναι η τριαθανολαμίνη. Έτσι ώστε αν είμαι πελάτης άμα σας βάλω το αβέν στα μάτια και την ερεθρασία, ξέρω τι φταίει. Και έτσι να το αποφύγω. Θα ήθελα αν ήμουν αισθητικός και σκόπευα αύριο μεθαύριο να κάνω τη δική μου χαρακτηριστικό, να ξέρω τι κάνει κάθε ουσία, το κάθε συστατικό και πώς χρειάζεται και πού πραγματικά είναι η αλήθεια. Είτε θα σου πει, είτε. Μέσα σε όλα αυτά και πού είναι το ψέμα. Και δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις την αλήθεια εάν δεν κάτσεις να ψάξεις. Πήγαινε και έξω, ρε. Και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα.
Η βιομηχανία των καλλιντικών είναι η βιομηχανία με τα περισσότερα κέρδη. Όλοι βασίζονται σε αυτό. Μην κοιτάτε στην Ελλάδα που έχουμε κρίση. Υπάρχουν οι αγορές της Ασίας και της Κίνας και της Ιαπωνίας και της Ινδίας, οι οποίες αυξάνουν τις πωλήσεις τους σε τρελό ποσοστό. Υπάρχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ή το Ανατολικό Μπλοκ που αυξάνονται πωλήσεις των καλλιντικών σε τρελό ποσοστό. Υπάρχουν άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν από αυτό το πράγμα. Που ζουν με την παραπληροφόρηση, που έχουν προσωπικό συμφέρον να σας κάνουν να αγοράσετε τα πιο ακριβά, τα πιο περίεργα, τα πιο καινοτόμα πράγματα και να σας παραπληροφορήσουν για να στάξετε όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα. Και εδώ πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος λογικός, ένας άνθρωπος με γνώσεις και να σας πει αυτό είναι μπούρδα, αυτό δεν είναι. Και εντάξει, συμφωνώ ότι όσον αφορά το μακιγιάζ δεν είναι μπούρδα η φρασιολογία τους. Το παραδέχτηκα και στο πρώτο βίντεο της Νατάσας. Δεν είναι μπούρδα. Εντάξει, μπορεί εμένα προσωπικά να μην μ' αρέσει. Μπορεί να μου τη σπάει το πουστικό ύφος του κάθε ΑΒ μακιγιέ που νομίζει έχει καβαλημένο το καλάμι και νομίζει ότι ζωγραφίζει τη Μόνα Λίζα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να μιλάμε. Ναι, οκ. Είχα νεύρα. Και νευριάζω με τα πάντα. Νευριάζω και με τη μάνα μου, νευριάζω και με το τέτοιο. Οκ. Έγινε ο διάλογος, αλλά όχι ότι είμαι και τρόλ. Γιατί εγώ σε κάθε τι που κάνω υπάρχει ένας λόγος από πίσω. Και δεν είναι ο λόγος να αναδειχτώ. Δεν θέλω να αναδειχτώ. Και ούτε θέλω να το παίξω έξυπνη και ότι εγώ έχω επιτυχία και γνωρίζω και εσείς δεν γνωρίζετε. Εγώ να βοηθήσω θέλω. Γι' αυτό και αν ποτέ μου έχετε στείλει μήνυμα που μου ζητάτε τη βοήθειά μου, θα δείτε ότι σας απαντάω κατευθείαν. Ενώ στα μηνύματα που. Θεέ μου, ξάπλωσε πάνω στα κατουλιά του. Φύγε από εκεί, ρε! Χαμένος που είσαι! Ενώ στα μηνύματα που λέτε τι τέλεια και που είσαι, αυτά δεν τα ήθελα ποτέ. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα κλείσω το κανάλι, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα που βοηθούνται από αυτό το κανάλι, υπάρχουν πολλά άτομα που το ευχαριστούνται αυτό το κανάλι και υπάρχει και εγώ που το ευχαριστούμαι. Απλά, εφόσον είδα μια άσχημη πλευρά, θα πρέπει κάπως να την αντιμετωπίσω. Δεν ξέρω πώς ακόμα. Προς το παρόν ίσως δεν κάνω βίντεο που να αφορούν αυτό το τομέα και αυτό το κλάδο και κάνω βίντεο μόνο με βιβλία, μόνο με σκυλάκια, μόνο με όνειρα, μόνο με vlogs και όποιος θέλει να τα παρακολουθήσει, ας τα παρακολουθήσει. Εάν με θεωρείτε κομπλεξική, εάν με θεωρείτε προβληματική, εάν με θεωρείτε ηλίθια, εάν με θεωρείτε εκατεστραμμένη, εάν με θεωρείτε βλαμμένη, εάν με θεωρείτε ψυχασθενή, με γεια σας, με χαρά σας. Εάν μου στείλετε ένα μήνυμα που να λέει οποιοδήποτε από τα παρακάτω, όχι μόνο θα το διαγράψω, θα σας μπλοκάρω κιόλα. Δεν θέλω να με βρίζετε. Είναι πολύ απλό. Είπαμε να κάνουμε διάλογο. Και εσείς με ξεχέσατε. Καλά κάνετε και με ξεχέσατε, το ευχαριστήκατε. Τέλος. Απάντησα στις ερωτήσεις. Δεν περιμένω πλέον κανένα να μου απαντήσει στις ερωτήσεις. Αφήνουμε τα βίντεο στο παρελθόν και κάνουμε από εδώ και πέρα βίντεο τα οποία πραγματικά έχουν νόημα. Δεν θέλω να απευθύνομαι σε άτομα που νομίζουν ότι με το να φτιασιδώνονται, να πασαλίβονται και να βάζουν make-up και κόκκινο κραγιόν και να ντύνονται από δεν ξέρω κι εγώ από ποιες μπουτίκ και να... ότι είναι fashion icons. Δεν θέλω τέτοια άτομα στη ζωή μου, ποτέ δεν ήθελα. Δεν έχω αυτή τη ζούρλα και αυτή την ψώρα. Δεν βγάζω τον εαυτό μου φωτογραφίες κάθε μέρα να σας δείχνω τι φοράω και πόσο trendy είμαι και τι ωραίο μακιγιάζ κάνω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ομορφότερο του μέσου της μέσης γυναίκας. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ως άνθρωποι έχουμε πολλά περισσότερα να προσφέρουμε από την εξωτερική μας εμφάνιση, το προσωπικό μας στυλ και την ομορφιά που έχει ο καθένας. Όλα αυτά εξάλλου είναι εφήμερα. Βασίζονται στο προσωπικό γούστο του καθένα, το οποίο δεν μπορεί κανένας να το κρίνει. Θέλεις να βγεις έξω με το βρακί σου στο κεφάλι, βάλτο και βγες. Μην νομίζεις ότι θα σου πω ότι είσαι ωραίος. Όμως, θα κοιτάξω τη δική μου δουλειά και δεν θα σου σχολιάσω. Γιατί απλούστατα έχεις το δικαίωμα να βγεις έξω όπως θέλεις. Αλλά μην θεωρείτε ότι ο κόσμος και τα προβλήματα του κόσμου είναι αυτά. Δεν είναι αυτά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κλίκα, σε αυτή την οτροπία, σε αυτού του είδους τη ζωή. Εγώ στη ζωή μου έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
Και μα το Θεό, πραγματικά, οι αισθητικοί που βλέπουν αυτό το βίντεο να μπουν στον κόπο να κάνουν έρευνα από μόνοι τους κάθε μέρα σε διάφορα site που υπάρχουν στο ίντερνετ και να μαθαίνουν γιατί η επιστήμη αλλάζει μέρα με τη μέρα. Οι έρευνες αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν φτάνει να σπουδάσεις ένα πράγμα, πρέπει να το ψάχνεις. Εγώ προσωπικά μπορεί να σπούδασα φαρμακευτική, αλλά έχω πάνω από 5 χρόνια να κάτσω να διαβάσω φαρμακολογία. Έχω ξεχάσει τα περισσότερα. Ξέρω πολλά περισσότερα αυτή τη στιγμή για το πώς λειτουργεί, παραδείγματος χάρη, τι να σας πω τώρα, να πω το primer, να πω πώς λειτουργεί το δέρμα του σκύλου μετά το μπάνιο, παρά πώς λειτουργεί το Lasix που είναι ένα διουρητικό. Μην το αφήνετε για να μην σας αφήσει και αφοσιωθείτε σε αυτά πραγματικά σας αρέσουν. Και εμένα πραγματικά μου αρέσουν πολλά πράγματα και θα αφιερωθώ σε αυτά. Αν θέλετε, με παρακολουθείτε. Αν δεν θέλετε, δεν με παρακολουθείτε. Δεν μπορώ να κλείσω το κανάλι, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα που το θέλουν να υπάρχει. Προτιμώ να κάνω ένα καλό και να φάω 1000 βρυσίδια, παρά να το κλείσω και να μην το κάνω και αυτό το καλό. Ελπίζω κάποια στιγμή να μου βγει σε καλό και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Συγγνώμη που έφαγα 26 και 32 λεπτά από τη ζωή σας. Πάω να σφουγγαρίσω τα κατωβιά του Κάφκα. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο που από εδώ και πέρα, ευτυχώς και για αρκετό καιρό, μέχρι να μου φύγει αυτή η ξενέρα, δεν θα έχει καμία σχέση με το μακιγιάζ, την αισθητική και τα μούτρα μου. Φιλάκια, γεια σας!